Είναι η πρώτη μου φορά που με καλούν για μένα σε podcast. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα, τα, γιατί, τα κυβερνητικά, τα, τα όμορφα όμω τα κυβερνητικά. Γιατί για να περνούμε εμεί όμορφα, εσεί πρέπει να περνάτε χάλια. Αγαπημένοι, Είδαμε τα φλεύα χρυσού, αυτό. Ναι, ξεκινούμε γυρίσματα με το πομπί το 23, είτε Γενάρη είτε Φλεβάρη, ανάλογα και με τον καιρό, δηλαδή να, να φύγουν έτσι, να μην είναι πολύ βροχερός να... Και προρίστε για την επόμενη σεζόν, Προ... φθινόπωρο του... του... του 23. Πρότεισε δουλειά στο Μέγκα, ανώνυμος. Ναι. Ναι, ήταν Εδομβιαία, το ανοίγει. Σαν τη δική εκπομπή, Σάββατο βράδυ, από ό,τι θυμάμαι, μαζί με τον Χρήστο Γρηγοριάδη και την Άννα Μονογιώτη Λατρεμένη. Mm. Πώ ήταν η εμπειρία σου, ήταν η, νομίζω η πρώτη σου πλέον. Ε, μα όλα πρώτα τα λέγε Μαρίνο. Μου. Μα δεν ήταν. Μα ήταν το πρώτο σου, το το πρώτο σου. Δώμα, ε, το... Πρώτο ε, σου πλέον, πλέον, πλέον. Μα, φαινόταν ότι έκανε ε, διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή ήταν ε, το κόκκινο λεωφορείο η πρώτη σου ε, εκπομπή. Ναι. Δεν έκανε μετά άλλη. Ήταν η τελευταία. Η πρώτη σου εμφάνιση στο παραπέμπτο, η πρώτη, πρώτη μου... γραφική δουλειά, αφού, έχει έχεις, αφού έχεις πολλές ιδιότητες. Είναι και η πρώτη μου φορά που κάνω podcast με σένα. Ναι, <σχεστί> 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 ακόμα μια πρωτιά. <σχεστί> ακόμα μια πρωτιά. Θα την βάλεις και αυτή στο όρεζο μέσα. Ουσιαστικά, οι ανώνυμους προέκυψαν από κάποιες επιθεωρησιακές τύπου stand-up comedy παραστάσεις που κάναμε στο Red. Και ήρθε ο Χουλιάρας, ναι, ο και μα είδε. Ήρθε μια φορά. Ήρθε δεύτερη φορά. Στην τρίτη φορά λέμε: Ε, δεν τόσο πολύ το αρέσαμε. Την τέταρτη φορά έπαιζε ένα τηλεφώνημα. Έλα, θέλω να μιλήσουν. Και μου λέει: Θέλω αυτό το πράγμα. τηλεόραση». «Αλλά δεν έχω πάκι». Αλλά δεν έχω πάει Λοιπόν, ναι, και προσπαθήσαμε να το κάνουμε. Άρα ήταν για μένα η δομή, υπήρχε κάπω από το ρετ. Βέβαια το τηλεοπτικό άλλο πράγμα. Και ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε στην τηλεόραση. Ναι. Με κοινό. Πρόσεξε, είχαμε κοινό. Το γράφαμε live on tape με κοινό. Ναι. 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 Και ήταν το πρώτο μάλιστα από τα πρώτα προγράμματα που πήγανε Σάββατο. Γιατί συνήθω η ζώνη του Σαββάτου. Για κάτι γλεντοκοπάδικα συνήθω και κάτι σε μήνε, κάτι τέτοια μπαίνανε. Ναι. Ε, και δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστική για τα κανάλια γενικά η ζώνη του Σαββάτου. Θεώρησαν ότι δεν υπήρχε κόσμο. Ναι. γίναν όλοι έξω. Όμω Μπήκε το ανώνυμος εκεί και έσπασε αυτή την, την παράδοση. Την κατάρα να μην υπάρχει προγραμματισμό το Σάββατο. Και έκανε καλά νούμερα, αλλά κράτησε μόνο μία σεζόν. Ναι, διότι ήταν κάτι που ήταν πάρα 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 πολύ κουραστικό. Δεν μπορούν μόνο πέντε άτομα, έναν να τα γράφει όλα, έναν άλλο να τα οργανώνει όλα. Mm. Ε, ούτε καν πέντε. Τρία άτομα είμαστε. Δηλαδή αυτό το πράγμα για να, κρα, για να κρατούσε, αφού προ το τέλο άρχισε να ξύφτιζε. Μα πώ, ένα, ένα μυαλό είναι. Ήθελε ομάδα συγγραφική. Ήθελε ομάδα να βλέπει βίντεο, βιντεάκια, να κόφει ναι. και να κάνει. Δηλαδή θέλει ομάδα, θέλει δύο, θέλει τρία, θέλει τέσσερα άτομα. Δεν μπορεί ένα να τα κάνει όλα. Ένα να είναι για όλα τα κείμενα. Ένα να είναι για όλα τα βιντεάκια. Αυτό το πράγμα κούρασε και σιγά σιγά. Επειδή δεν υπάρχει budget ναι, <laughs> <laughs> Κατάλαβε. Είδα και αυτή η θεωρία. <laughs> δεν μπορούσε να. Ενώ θεωρώ ότι θα μπορούσε να πήγαινε και δεύτερη χρονιά, αν υπήρχαν όμω αυτά τα βασικά. Ναι, να έμεινε ο γιατί... καθένα στο κομμάτι του με βοήθεια για να μπορεί να είναι δημιουργικό κάθε φορά. Ε, γιατί όλα αυτά που ανέφερε, ναι. που ότι χρειάζεται μια στατηρική εκπομπή, τελικά κατάφερε ο Χουλιάρα και τα βρήκε. Πού? Με το φακάτε του. Και ομάδα υπήρχε πλέον. Ναι, αλλά αυτό ήταν τηλεόραση. Δεν ήταν τύπου σόου. Ενώ το, φα... ναι, το... 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 ήταν με κόσμο. Ναι, ήταν με σοου αλλά το έκανε σε μορφή. Εντάξει, γιατί και το φακάδι του δεν ήταν ακριβώ σειρά μυθοπλασία. Ήτανε... Ένα... Ήταν σατερική σε... Όχι, ήταν εκπομπή. σατερική εκπομπή και εκείνο ναι. ήταν. Ε, όπου υπήρχε η ομάδα, ήσουν και εσύ. Ναι. Μαζί και ο Μαρίνο ο Χατζηβασιλείου. Μαρίνο Χατζηβασιλείου, Μιχαλή Σοφοκλέου, Ιωάννα Λαμπροπούλου, Ξένια Κωνσταντινίδου, εγώ, ο Παναγιώτη Ο Κυριακού που ξεκίνησε την πρώτη χρονιά. Και στο γράψιμο ήσασταν εσύ. Είμαστε, έτσι. Στο γράψιμο εσύ, ο Παναγιώτη, ο Διονύσης, ο Όχι ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης δεν έγραφε. Ο το Κυριακού. Ο, ναι. ο Κυριακού. Ε, λίγα προ το τέλο. Ο Μαρίνο. Ε, ε, ο Μαρίνος εγώ. Γράφαμε τα, 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 πιο. Τα, ο, ο, ο καθένα ήταν τομέα του. Ναι. ποδόσφαιρο δεν έγραψε ποτέ μα. Μόνο ο, ο Μαρίνο. Τώρα είχαμε και βοήθεια στα, στο πολιτικό κομμάτι. Στο πολιτικό από το τον δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε τα ονόματα. Να, ναι, ναι, δεν θέλει να Και Γιατί... ακόμη έναν που είχε ένα εμπειρία και με το φακάτι. Ήσασταν, ήταν η ομάδα της, από τις πατάτες, τη από τι πατάτε. Θυμάσαι το. Ναι. Είχε γίνει. Και ακόμα έναν παιδί από τη Λεμεσό. Ναι. ναι. Μπορεί, 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 ο Ελία. Ε, Λεμεσό. που ήταν να πάνε οι πατάτε να μεταφερθούν από το ΡΙΚ όλο το team στο μέγα που τους πήρε ο Χουλιάρας εκεί μάλιστα ο αρχικός τίτλος του φακάτε τους ήταν πατάτε τους ναι. για να θυμίζει στον κόσμο ότι προήλθε από τις πατάτες. πατάτες, του Ρίκ που τότε πριν, στα, τέλος πάντων, πριν φύγει η ομάδα, η δημιουργική ομάδα και πάει στο ωμέγα, με ήταν η η τοπική σατυρική εκπομπή Σίγουρα. οι πατάτες ε, μετά και, η το... και πρώτη ναι. Ναι, ήταν η πρώτη βασικά η ε, πρώτη αυτού του είδους και μετά έγινε ένα θέμα του ΡΙΚ, αντέδρασε το ΡΙΚ, νομίζω κινήθηκε και νομικά με το πατάτη του. Άλλαξε ο τίτλο, έγινε φακάτε ναι, του. Τι δεν το γνωρίζω για τον νομικό. Ναι, ναι αντέδρασε πολύ άσχημα το ΡΙΚ. Okay. Ε, θεώρησε, α πούμε, ότι, ήταν, ότι θύμιζε. Ότι παραβίαζε τέλο πάντων το, τα δικαιώματα, ναι. τα πραγματικά δικαιώματα. Και έγινε φακάτε του, αλλά παρόλα αυτό το εμπόδισε από να γίνει επίση ε, μεγάλη επιτυχία. Εγώ είχα μια ένσταση Δηλαδή, πίστευα ότι το φακάτε του είχε τι στιγμέ του και τι μιμήσει. Εκεί νομίζω εμφανίστηκε και πρώτη φορά η Ρέα. Ναι, η κυρία Ρέα. Η, κυρία Ρέα. η δημόσια λειτουργία. υπάλληλο, ναι, κάνε Είναι η πρώτη μου φορά που <laughs> με καλούν για μένα σε podcast. <laughs> Εγώ θα ήθελα να μιλήσω για τα. Γιατί τα κυβερνητικά, τα, τα όμορφα όμω τα κυβερνητικά. Γιατί για να περνούμε εμεί όμορφα, εσεί πρέπει να περνάτε χάλια. <laughs> Λέει, αγαπημένη. <laughs> Ήταν Αγαπημένη. Τα χρυσού αυτό, ναι. να πω την, την αλήθεια. Ε, είχε και επίσης και τον ε, ο Σοφοκλέος με τον ε, Φωτούλη. Και ο άλλος που έκανε τον Αναστασιάδη. Πού είσαι ρε μπρο, υμπρο, ναι. η μηχανική. Αλλά είχε όμως και αυτό που λέμε σατιρα ε, ε, σάτυρα που στόχευε χαμηλά. Δηλαδή που χτύπαγε από πάνω προς τα κάτω του πιο αδύναμου. Όπω α πούμε τα αστεία με, το, με έναν ένα μονόχειρα, τα οποία ήταν κακόγουστα. Και δεν μιλάμε μόνο για εκείνη την εποχή, δεν μιλάμε για πολύ μακριά. Ναι. Μην πριν μερικά χρόνια, για οποιαδήποτε εποχή. Ε, πολλέ φορέ κατέφευγε σε φτηνό χιούμορ και σε βάρο ευάλωτων ομάδων. Πρέπει να σχολιάσω τώρα, έτσι. Ε, εντάξει, απλώ. επειδή δεν ήταν δικό ναι, μου δεν δεν ήταν δικό δημιούργημα δικά. το φακάτι με... το του, ούτε έχω την ευθύνη για όλα τα κείμενα. Ναι. Ε, δεν μπορώ να σου το υπερασπιστώ επειδή δεν έχω όλη την ευθύνη ναι είχαμε κάποια αστεία που ήταν ε, κλεμμένα από το διαδίκτυο γιατί ήταν ανέκδοτα είχαμε κάποια αστεία τα οποία είχα και εγώ μερικές φορές ένσταση ήταν ρατσιστικά ε, ή ασχολούνταν πάρα πολύ έκαναν body shaming, body shaming. και κυρίω για τι γυναίκε. ομοφοβικά όχι ομοφοβικά όχι όσο το body shaming καμιά mm. φορά Είχαμε τι αντιρρήσει μα μερικοί, μιλούσαμε, αλλά ήταν ομάδικο. Δεν μπορώ συνέχεια να ακυρώνω εσένα. Άρα, έστω τα μισά τα δικά σου πρέπει να παίξω. είχαμε κάποια, αλλά να σου πω όμω, θεωρώ ότι ήταν αυτό που υπήρχε. Μάλλον, όχι γιατί υπήρχε. Τι του έδωσε έδαφο το πράγμα να υπάρξει. Το γεγονό ότι έρχεται το ΩΜΕΓΑ και μα έλεγε: Πάτε δύο φορέ τη βδομάδα, πολλά ωραία. Α, το θέλουμε τρει φορέ την εβδομάδα. Οκ. Okay. Τελικά το θέλουμε τέσσερι φορέ την εβδομάδα. Μα η ίδια ομάδα είμαστε. Τι ίδιε ώρε δουλεύαμε. Α, Τις και δεν θέλω να για την αρχιεπισκοπή. Ποια. Και δεν θέλω να και για την αρχιεπισκοπή, δεν σα είπανε. Α, ναι, <laughs> μα έκοψαν και τον αρχιεπίσκοπο. Μα τον έκοψαν. <laughs> Γι' αυτό και ο Μαρίνο, επειδή δεν το ήθελε. το, παιδί, παιδί μου, το, το, δεν το κατάπια <laughs> ναι. δεν το χώνεψε. Είπε, ωραία, θα κάνω τότε εγώ έναν άλλο μπάτερ. Θα, δεν θα μιλούμε για τον Αρχιεπίσκοπο, αλλά θα κάνουμε. Ξέρετε, mm. εγώ μια, μια, δηλαδή, δηλαδή μια, δηλαδή, μια, του δηλαδή, δηλαδή, συζήτηση ναι. που είχα κάνει και με τον ε, Χουλιάρα. Ναι. Για να συμμετάσχω και σε κάποια τέλο πάντων από όλε αυτέ. Ε, Τα η... νομεράκια. Ναι. Συγγραφικά. Συγγραφικά. Ναι, 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 ναι. είπα ότι θέλω απόλυτη ελευθερία. Και μου λέει θα την έχει εκτό. Λέει από το προφανέ. Α, ναι, ναι, το Α, τώρα ο δεν γίνεται. Ναι. Γιατί και τότε ο αρχιεπίσκοπο, ξέρει, τώρα που είναι άρρωστο και έχει περιοριστεί και αυτά, τότε κάθε, ό, κάθε μέρα σχεδόν ξεστόμιζε και κάτι. Κάποια ομάδα του πληθυσμού θα, <laughs> θα προσέβαλε με τα λεγόμενά του. Πότε τι ομοφυλόφιλου, πότε τι ανήπαντρε πότε για τι αμβλώσει. Ξέρετε, είχε πολύ υλικό. Το οποίο ναι. ήταν ναι. αδύνατο να αγνοήσει. Δεν μπορείς να κάνει αυτή εκπομπή χωρί να το σχολιάσει. Οπότε για μένα ήταν κόκκινη ναι. γραμμή. Αυτόν αυτό είναι το κενό όμως, μετά που μεγάλωσε ο αρχιεπίσκοπο ναι. μα και Έφευσε έναν κενό πίσω του αυτά όλα που έχει αναφέρει. Η στενομόρφου να μα το καλύψει. Είναι, είναι άξιος διάδοχος, ε, ναι, ο ε, είναι άξιο διάδοχο κατάλαβε. Η ναι, ναι. στενομόρφου να μα το καλύψει για τα ομοφοβικά σχολεία, για τα. Καλά, εκείνο το τερμάτισε φυσικά. πίσω ναι, από ναι, άλλο ναι, ναι, είναι η μετεξέλιξη. Ναι. <laughs> <laughs> Αλλά δεν θα μείνουμε χωρί ομοφοβικό ή ρατσιστή παπά. <laughs> τον κοσμό. όχι, όχι, μην έχετε παρά. πάντα θα έχουμε ένα πολλά έχετε το παράδειγμα. <laughs> <laughs> και ο καθένα να ακούει, βλέπει <laughs> <y flag green, laughs> κρίν. θεωρώ ότι το γεγονό ότι το φακάδι από δύο πήγαινε τέσσερι φορέ, οι ήδη γράφαμε ότι πρέπει να παράγουμε το διπλάσιο, πέσαμε και σε αυτήν την πεγίδα μερική. αυτό ήταν το. Πέσαμε και σε πιο μέτρια αστεία, σε πιο ξυφτισμένα. <laughs> αυτό σκοτώνει την δημιουργικότητα, αυτό είναι αλήθεια. τέσσερα για μια. Όσο μεγάλη και είναι η ομάδα, η συγγραφική, ναι. δεν μπορεί να πα για σατρική εκπομπή με τόσο επεισόδιο την εβδομάδα. Αυτό είναι αλήθεια. Πήγε δυο σεζόν, νομίζω, το, ναι. το φακάδι του άντεξ. Εντάξει, ξεχύλωσε όπω το ζεστή. Στο τέλο, ειδικά έχει γίνει πολύ. Μα όταν ε... παίζει τέσσερα επεισόδια την εβδομάδα mm. και η επικαιρότητα. Εντάξει, τότε δεν γίνονταν τόσο πολύ γρήγορα όπω τώρα. Mm. Υπήρχαν, αλλά πόσο να το αναμασάζει, δηλαδή κάπου δύο φορέ έπρεπε να, να, να μείνει. Mm. Αλλά εντάξει. Το ζήσαμε και αυτό είπαμε στο Μέκα. Στο Μέκα κάναμε. Ξεπεράσαμε τον εαυτό μα, αλλά περνούσαμε ωραία. Δηλαδή αυτό και ήταν και το... αυτό έγινε προ τον κόσμο. Αυτό έμεινε στη μνήμη μα σαν κάτι <laughs> πάρα πολύ όμορφο. Κάτι πολύ όμορφο. Δηλαδή, ζηλεύω, όχι, νοσταλγώ κάποτε εκείνε τι εποχέ. Mm. Μάλιστα. Α, ε, πίσω όταν πήγε στο Μέγκα, νομίζω την πρώτη χρονιά, πρέπει ταυτόχρονα είχε περάσει και από το σενάριο. Ήταν η πρώτη σα συγγραφική απόπειρα μαζί με τον Τάσο Τρίφωνο. Στο. Oh. Εσύ, ε, εγώ κι εσύ. Του δεν ήταν έτσι όπω το θέτει, γιατί το, το, το λε και ακούγεται έτσι πολύ. Oh, πώς. Ξεκίνησαν με. κάποιοι άλλοι να γράφουν το εγώ και εσύ. Ναι. Κάπου στη μέση δεν ήθελαν να συνεχίσουν. Το Ρικ έμεινε χωρί σεναριογράφο. Ήταν η Γιαμάντα η, η πελεντρίτου Που το... Ο Γιαμάντα ήταν η σκηνοθέτη. Ω, oh, περίμενε. Νομίζω και εκείνη το, δεν το έγραφε. Νομίζω εκείνη το έγραφε. Αυτό δεν το ξέρω, ξέρω ναι. ότι ήταν σκηνοθέτη. Η Αμάντα γνώριζε τον Τάσο και λέει του Τάσου: Έμεινα χωρί σεναριογράφου. Θέλω κείμενα. Και έρχεται ο Τάσο και μου λέει: Σου έχω μια ιδέα. θέλεις, έμειναν τόσα επεισόδια. Θε να δοκιμάσουμε να γράψουμε μαζί. Πόσα επεισόδια ήταν, νομίζω ήταν 20, 17, 20. Ναι. Ήταν προ το τέλειωμα. Ναι, ναι, προ το τέλο ήταν. Ναι. Ναι. Ε, και απλά γράψαμε τύπου μαζί, γιατί θεώρησαν και ο Τάσο ότι επειδή είμαστε δύο αντίθετοι χαρακτήρε στο ραδιόφωνο και το εγώ και εσύ ήταν του αγαπώ, μ' αγαπά. Ναι. Που ήταν τη χαρακτήρες. Ναι. 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 μου λέει κόρη, έχω μέντο. Είμαστε εμεί. Ναι. Βασικά το πιο απλό κόρη του κόσμου και το ρεκ παρόλα αυτά κατάφερε το <laughs> ναι. Ναι. Το οποίο ποιό... <laughs> το λατρεύω αυτό το κόνσεπτ. Ναι. Δηλαδή, αν ποτέ θα γίνει. Ναι, λατρεύω το κόνσεπτ του σε αγαπό, με αγαπά με τη Δήμητρα και τον Αθερίδη. Δηλαδή, αν ποτέ θα ξαναγινόταν, θα ήθελα πάρα πολύ να περνούσα από μια ακρόαση να με δουν και εμένα. Ναι, αλλά έκανε κάτι παρόμοιο. Δεν θα φτάσουμε αργότερα σε αυτά. Είναι η Μορμούρα. Πρακτικά το ίδιο, το ίδιο φορμάτι είναι. Ε, ναι, αλλά είναι, είναι... διαφορετικό. διαφορετικό ε, Γύρισαι με. Εντάξει, ε, το ίδιο είναι. Όχι, δεν είναι. Απλά φαίνονται και άλλοι χαρακτήρε, αλλά άμα το καλοσκεφτεί και, και, και το. και η Μορμούρα εκείνο βασίστηκε. Μικρά, ναι. μικρά, αποσπάσματα από την καθημερινότητα κάποιων ζευγαριών. Αυτό ήταν. Ναι, αλλά το γύρισμα και το είδω, που είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Στο αγαπώ, μου αγαπά είναι μια κάμερα, μια λήψη. Ναι, σίγουρα εκεί δια, διαφοροποιείται και το φορμάτ, καναδικό φορμάτ, το σ' αγαπώ, αγαπά. Ναι. Ε, διαφοροποιείται, αλλά. Εντάξει, ήταν το πιο κοντινό που έκανε όμω. Ήταν, η ναι, ήταν, 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 κάπου κοντά. Ναι. ναι. Ε, αλλά όμως... δεν δηλαδή, ήταν συγγραφική προσπάθεια βαρύγδου δηλαδή, που δηλαδή, πάμε να κάνουμε κάτι καινούριο. Ναι. Έτυχε Αυτοπροταθήκαμε, μα πήραν και γράψαμε περίπου 15-17 mm. επεισόδια. Εντάξει, αλλά νομίζω. Το έχει ξεχάσει εκείνο έτσι. Δεν ήταν ε, κάτι που δικό μα. Ε, πήραμε μια συνέχεια κάποιου άλλου. Δεν ήταν και ήταν ήδη καταδικασμένο εκείνο το πράγμα. Αλλά δεν μπορούσε να το σώσετε με τίποτα. Mm. Ούτω ή άλλω δεν δε σωζόταν με τίποτα εκείνο. Ήταν ε, λάθο από την αρχή. Καλή, μου το ξέχασα αυτό. Ποιο? να το βάλω στο βιογραφικό. Πρόκειση, δα... να, όχι. Μα, μου έχει πει ένα-δύο πράγματα που ξέχασα. Ναι, ένα το με το βάλω. Ούτε ο Τάσο δεν θέλει να το θυμάται. Επίση στο Μέγκα είμαστε πάντα στο Μέγκα. Ακόμα. Και η πρώτη σου πάλι πρώτη να κάνουμε. Καθημερινή σειρά. Σχεδόν καθημερινή. Την τύχη μου μέσα. Ναι, το οποίο πάλι έτσι το ξεκίνησε ο αγαπημένο μου φίλο ο Χουλιάρα. Θέλω δύο φορέ τη βδομάδα. Τέλεια. Κλείουμε. Καλά, αυτό πάει καλά. Να το κάνουμε τρει. Μα κύριε Χουλιάρα, να το κάνουμε τρει. Να σφιχτούμε. Ά, το το κάνω με ε, ε, Βρε, η Χριστιανά το δε. 18 και 19 για 20 παίρνει. Το να μην το βάλουμε και τέταρτο, να κάνει περισσότερο κοινό. Μα κύριε Χουλιά, δεν μπορώ να γράφω τέσσερα. Βάλε Ο και τέταρτο ως... και παντελώ. Εγώ σε πιστεύω, μου. κορίτσι μου. Σε πιστεύω. Σε <laughs> κορίτσι μου, σε πιστεύω. <laughs> Αλλά το κάνω με τέσσερα. Και παπά, καταλάβει. Δηλαδή ξεκίνησε <laughs> κάτι, ήταν όμω. <laughs> ναι. Ήταν συμμαζεμένο, ένιωθο, ότι είχα ωραία πράγματα μέσα στο μυαλό μου να το πάρω. Σε κάποια φάση και μετά έφυγαν από τον έλεγχό μου. Mm. Γιατί πλέον mm. είσαι μηχανή, δεν σκέφτεσαι, γράφει. Και εκεί είχε πάλι συγκρίσει. Ναι. Δηλαδή η πλοκή τότε ήταν και. Εντάξει, τότε. Είχε Μα τι συγκρίσει εσύ είμαστε σκαμμένοι στα περιοδικά σου, κύριε ε, Νομικέ. Ε, εντάξει. Δεν άκουσα έναν πλάσμα να έρθει να μου πει Α, κόρη, την ιδέα του παραπέντε. Αν είσαι στο περιοδικό θορυμάρι, είναι νομικό. Από το παραπέντε. Εθύμιζε πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα πάλι τρει άσχετου μεταξύ του χαρακτήρε. Ναι. Εντάξει, δεν που συνδέονται άθελα τους απρόθυμες ηρωίδες εσύ ναι. η Λένια Ισορόκου ναι. και η Ανδρούλα Ηρακλέους για πρώτη φορά σε κωμωδία η Ανδρούλα και είναι εγκληματικό το ότι δηλαδή, δεν χρησιμοποιήθηκε η Ανδρούλα σε κωμωδία ήταν η καλύτερη ιδέα που είχες να χρησιμοποιήσει την Ανδρούλα σε κωμωδία οι οποίες μπαίνουν σε ένα ταξί και μπλέκουν μετά στην περιπέτεια με μια ληστεία και όλα αυτά σε ένα άσχετο δηλαδή πάλι σε ένα κλειστό περιορισμένο χώρο, όπω είναι να το του Παραπέντε, ενώ η πλοκή. Μα δεν είναι κακό. Όχι, δεν, νομίζω. Νομίζω. Okay, δεν λέω. Δεν το, αποπιούμε αποποιούμε. Αφού είναι κάποιε επιρροέ. Επιρροή στο ότι. Ε, και αυτό ναι, είναι το ίδιο. Σαν άσχετοι άνθρωποι, άγνωστοι άνθρωποι, ναι. τυχαία στον ίδιο χώρο. Η ίδια όμω δεν προέκυψε από περιπέντε. το παραπέντε. ξέρεις τι ήταν, ήταν μετά το κούρεμα αυτό. Αυτή η σειρά, το 12. 15. Ναι, ναι. Νομίζω ναι, ναι. μετά το κούρεμα. 14-15. Θέλω πάρα πολύ. Το... Να... Το ακόμα. Ναι. Θέλω πάρα πολύ να παίξουμε ε... η Λένια, η Αντρούλα και εγώ. Και η Μονογιού. Ξεκίνησε η ιδέα. Και έλεγα, τι πρόβλημα έχει αυτή η εποχή. Εν το κούρεμα, εν οικονομία. Αλλά αυτά είναι χιλιοπηγμένα, δεν μπορούμε να γελάσουμε. Ποια είναι η ανατροπή αυτή τη εποχή. Και η ιδέα γεννήθηκε στο ότι ήταν μια εποχή που αν είχε λεφτά, δεν μπορούσε να τα βάλει στην τράπεζα. Mm. Γιατί φοβόσουν το κούρεμα. Κάπω έτσι γεννήθηκε η ιδέα. Άρα, κάποιε να, να, βρεθούν με πάρα πολλά λεφτά, αλλά δεν. Μπο... Δηλαδή, εν πρόβλημα στην Κύπρο του 2015 ήταν πρόβλημα να έχει πολλά λεφτά. Δεν ήξερε τι να τα κάνει. Να τα βάλει στην τράπεζα, να μπορεί να σου τα ξανακουρεύκαν. Να τα αφήνει στο σπίτι, μπορεί να σε κλέψουν. Είχες... Θα ήταν μεγαλύτερο πρόβλημα να έχει λεφτά παρά να μην έχει. Και έτσι γεννήθηκε η ιδέα του την τύχη μου μέσα. Mm. Σε ένα επεισόδιο μάλιστα εμφανίστηκε η Χριστιανά Ιεροσοτέλου σε ναι. με τον εαυτό τη, Αλλά μετά ξαναέγραψες για την Χριστιανά. Πού? Στο classic, ε, πώς λεγόταν, uh, classic movie nights. Μια σειρά από τηλετενίε που έκανε το Μέγκα, αυτό που κάνει τώρα ο Αλφα Ελλάδο. Α, ναι. Που έκανε πέρσι. Ένα κείμενο έγραψε. Ναι με την ε, μεταφορά κλασικών ελληνικών κομμωδιών του 1960. Ναι. Ε, και αυτό έχει πρωτοπορήσει, πρω, πρωτοπορή, πρωτοπορήσει, ο Χουλιάρα τότε. Που εντάξει, ήταν ανεπίσημα βέβαια, ήταν ναι. ε, δεν νομίζω να είχε πληρώσει πουθενά δικαιώματα. Ήταν συνήθιζε αυτά τα πράγματα. Τα κυπριακά καναλιά τα, 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 τα συνήθιζαν τότε ειδικά. Και είχε γράψει ένα. ένα. το πρώτο νομίζω, ε, που έπαιζε η Χριστιανά και ήταν η, η ψεύτρα, νομίζω, τη Βουγιουκλάκη. Η ταινία. Εγώ. καλέ. Ίσως ναι, πολύ συγχυσμένο. Όχι, φυσικά. Δεν είχε γράψει το. Έγραψα ένα, αλλά δεν είχε να κάνει καθόλου με την ψεύτρα. Ήταν με ένα γραφείο τελετών που έπαιξε μέσα η Μαριάννα η Καυκαρίδου. Ε, ποια Γιατί νομίζω ότι το είδα το όνομά σου τα credits. Εκτό αν ήταν συνολικά τα credits μπορεί, για όλα. Μπορεί. Και να νόμιζα ότι ήταν για το κοινό το Όχι, πιστόδιο. εμένα δεν είχε καμία σχέση με, Α. με ελληνική ταινία. Κάποιοι μπορεί να έπαιρναν ιδέε. Όχι, ε, όλε οι τηλετενίε εκείνε ήταν από ελληνικέ ταινίε. Ε, τότε δεν ήταν σε αυτό που εγώ. Εγώ έγραψα κάπου που ήταν ο καθένα ό,τι θέλει. Και είχα γράψει κάτι με γραφειών τελετών. Α. Ah. Δεν θυμάμαι όμω αν έπαιξε η Αριστοτέλη στο ναι. δικό μου. Γι' αυτό σου είπα, μα πότε. Εντάξει, εγώ σου λέω είδα το όνομά σου στα ναι. credits, το συγκεκριμένο, αλλά μπορεί. Και αυτό μπορώ και να σου πω πώ προέκυψε. Πώ προέκυψε. Πες το. Όταν θέλαμε να κάνουμε τον πιλότο του. Για το κάρμα, θέλαμε μηχανήματα. Μα είπε, δεν, δεν γνώριζα και όλου του παραγωγού, ε, πλησίασα το βάσο βάσο που τον γνώριζα και είχαμε και καλέ σχέσει. Mm. Ε, και του είπα, θέλω τα μηχανήματα σου για να γυρίσουμε πιλότο, αλλά δεν είχαμε και ιδιαίτερα λεφτά. Θα πληρώσαμε ηθοποιού, πληρώσαμε το συνεργείο, αλλά ενίκιο για τα... Που είναι το μεγάλο ποσό, δεν το είχαμε, α πούμε, τι 3-4 χιλιάδε. Και μου λέει, Οκ, okay, πάρ το και δεν θέλω λεφτά από σένα. Δηλαδή, πάρ τα μηχανήματα, θα σου τα δώσω δωρεάν το βαν, να κάμψει την ταινία τρει μέρε. Οκ. Okay. Αλλά θέλω να μου γράψει ένα κείμενο. Εντάξει. Mm. Και... Άρα ήταν κάτι σαν ανταλλαγή. Ναι. Διότι αυτέ οι ταινίε νομίζω ήταν παραγωγή του βάσου. Αν δεν κάνω λάθο. Ναι, βάσου. ήταν παραγωγή. παραγωγή του βάσου. Άρα επειδή μα είχε δώσει ε, τα μηχανήματα δωρεάν για να γυρίσουμε τον πιλότσο για το κάρμα. Ηταν ε, μια άτυπη φιλική συμφωνία ότι. Κορή, σου, το δι, mm. σου, δίνω δωρεάν τα μηχανήματα, θα μου γράψει ένα κείμενο δωρεάν. Ήταν και η τελευταία σου δουλειά Όχι. για το... Η συμφωνία ότι θα, μας γράψεις δύο, θα μου γράψει mm. δύο κείμενα δωρεάν. Εντάξει. Mm. Και θα το έγραφα δύο, αλλά τελικά να το γράψω. Εντάξει, τουλάχιστον θα γίνανε τέσσερα. Όχι, δεν Πάλι καλά. Αν έκανε το κουλιάρα αυτή τη συμφωνία, μάλλον θα καταλήγει με τέσσερα. Ήταν και η τελευταία σου δουλειά στο Ομέγκα. Γιατί μετά πήγε. Την τύχη μου μέσα. Όχι, και η τηλετενία αυτή. Νομίζω ήταν τα τελευταία. Όχι, τηλετενία ήμουν ήδη αλλού. Είχε ήδη, αφού ξεκινούσε το, ναι, 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 το ναι, κάρμα. Ναι, 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 ήμουν ήδη αλλού. Ε... αλλά ναι, νομίζω ότι τώρα δουλειά, λοιπόν στον Α. Στην τύχη μου μέσα. Ναι. Όπου στον Α. Ναι, μετά στον Α. Μετά το, την τύχη μου μέσα. Η τύχη μου μέσα ήταν πριν το φακάτε, νομίζω. Ναι. 14-15 ήταν το τύχη μου μέσα. Ναι. Και το φακάτε του ήταν μετά. Ναι, ναι ήταν, ήταν... ήταν μετά. Γιατί θυμάμαι ότι λίγο πριν τελειώσει η δεύτερη σεζόν του φακάτε του, εγώ έδωσα παρέτηση. Γιατί κάποια πράγματα που γινόντουσαν εκεί άρχισαν να με πνίγουν και δεν επερνούσα καλά. Ήταν περίπου ένα μήνα πριν ολοκληρωθούν, νομίζω, τα γυρίσματα. Ε, πήγα, βρήκα το κουμίδι και του λέω: Θέλω να φύγω άμεσα. Χωρί να ξέρω τι έπεται, δεν είχα ιδέα. Και το πέδευα μέσα στο μυαλό μου μια ολόκληρη είναι εβδομάδα λέω, ε, αφού δεν είμαι καλά. Ένα φύγω, ο Θεό είναι μεγάλο. Γιατί πάντα έτσι λέω. Παριοσκούμε. Φε, όταν έδωσα παρέτηση και έφυγα, μέσα στο αυτοκίνητο λέω, Να μου να κάνει τώρα. Δεν είχα ιδέα. Φεύγω από το δάλι, αλλά ένιωθα καλά. Που αμήν τι άλλο έκλεισα κάτι που mm. ψυχολογικά άρχισα να μην περνώ καλά. Με το που πιάνει ο highway, βλέπω έναν άγνωστο νούμερο να μου χτυπά την ίδια μέρα. Μέσα σε διάστημα 20 λεπτά. Πέτρος, πέτρο Πέτρου από τον Αλφα. Μου λέει, ε, τι κάνεις, ξέρω εγώ αυτό. Καλά. Μου λέει, ε, ξέρω ότι είσαι στο Μέγα και θα παραμείνει στο Μέγα. Ε, έχω όμω κάτι που θέλω να σου προτείνω και θέλω να έρθει να, να πιει έναν καφέ. Του λέω, Πέμου τι. Και μου λέει ότι σκεφτόμαστε να κάνουμε το κυπριακό ζευγάρι τη Μουρμούρα, αλλά θέλω εσύ να παίξει και εσύ να το γράψει, εσύ να τα αναλάβει. Γι' αυτό θέλω να έρθει. Ξέρω, Αλίμο, ότι <laughs> είσαι στο φακάτε του, είσαι στο Μέγα, δεν θα φύγει. Του λέω, Πέτρο, Πέτρο, ε, Ρίξω να αν ξέρει κάτι, πριν 15 λεπτά μου λύσε τόσα απαραίτηση. Μου λέει, έλα τώρα. Ε, φοβερό, μιλάμε, δεν ξέρω. Και απλά ελα... από το highway αντί να φύγω από λευκοσία, έστρεψα μέσα στα λατσά και νομίζω ήρθα την ίδια ώρα. Ξέρεις ότι. Απλά για μια πρώτη γνωριμία. Δεν είχα ιδέα στον είναι ο, Πέτρος, ο Πέτρο <laughs> Τώρα αυτό το κάνει ακόμα πιο αλόκοτο και περίεργο και λίγο creepy. γιατί το ίδιο συνέβη και με τον Λούι και με τη Χριστιανά. Είναι σαν να ήξερε ο Πέτρο. Όταν δήλωσαν και βάρεσαν παρέτηση και οι δύο από και Μέγκα ο Πέτρο, αν όχι την ίδια μέρα, την επόμενη, του πήρε τηλέφωνο, ήρθε σε επαφή μαζί του και του έκλεισε για τον Α. Άρα αυτό είναι ενεργέ που συναντιούνται. Δεν ξέρω, παιδί μου, τι έχει αυτό ο άνθρωπο και πώ το ανακαλύπτει ναι, έτσι, πώ μυρίζεται τι παρετήσει. Ναι, δεν θα, δε θα, το ξεχάσω, διότι λέω ε, αυτόν είναι σημάδι. Γιατί θυμάμαι, ήμουν ταραγμένη γιατί πρώτη φορά δίνω παρέντηση να φύγω από κάποιο από τη δουλειά. Ε, και με, όταν με πήρα στο τηλέφωνο μου λέει αυτόν και αυτόν και αυτόν, του λέω να σε ρωτήσω κάτι. Υπάρχει καφετέρια στον Α. Ε, έχετε καφέ, μου λέει ναι. Αν έρθω να το μιλήσουμε τώρα, γιατί λέει μου, έλα τώρα, mm. έχει καφέ. Ναι, έρχομαι. Γιατί ήξερα σίγουρα ότι θέλω να πιω έναν καφέ. έτσι, ηρεμά, μετά που λίγοι Και ήρθα την ίδια μέρα. Δεν και λίγο, μόνος, διώσεις, και να μην έχει ιδέα τι θα κάνει. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Τι μόνο έλα ναι. να κάνει. Ναι. Σου Του κάνει μέσα δουλειά, είναι και λίγο. Και κάτι που το βλέπαμε στην τηλεόραση και μα ναι. άρεσε ναι. η μουρμούρα. Ναι. Ήταν Δώρο. Κατευθείαν σε ελληνικό franchise, έτσι. Δώρο, ναι. Και έτσι μετακομίζουμε στον, αντέ, στον Αλφα. Στον Αλφα που Με τον Μιχάλη στα... είναι αρχικά. Ναι, αρχικά. Ε, ήταν ο πέμπτος και ο έκτος κύκλος της Μορμούρα. Τώρα έχει, γίνει, έχει φτάσει, είναι πλέον η μακροβιότερη εβδομαδία σειρά. Ναι. Της... Και από τότε, επειδή μιλούσα και είχα άμεση επαφή με τους Ελλαδίτες, έλεγαν, ε, εντάξει, φέτος θα είναι τελευταία της χρονιά είναι την τελευταία τη χρονιά. Ακόμα μια χρονιά και φτάνει. Mm. Δηλαδή κάθε χρόνο το έλεγαν ενώ ακόμα είμαστε ναι. στο 22 και, και συνεχίζει. Ακόμα, ακόμα συνεχίζει. Ε, Στον πέμπτο κύκλο, το πρώτο από του δύο που είχαν κυπριακά ζευγάρια, ήσουν εσύ με τον ε, Μιχάλη Κοσοφοκλέου το και μετά προσθέθηκε και δεύτερο ζευγάρι Κυπραίων. Ναι, μπράβο. Η Μαρία Λασαβίδου και ο Αλέξανδρο ο... Παρίσι. Ε, Πώ ήταν η εμπειρία σου από το να γράφει για την Ομούρα, Ένιωθε, α πούμε, ότι είχε αναρμονιστεί πλήρω με το πνεύμα τη σειρά. Κοίτα, αυτό. Που... Εγώ νομίζω ότι κάπου κάτι δεν κολούσε. Να σου πω. Ε, δεν εγώ έγραφα εγώ... μόνο τα. Το, το, ζευγάρι είναι το δικό μα. Ναι. Και την πρώτη χρονιά είναι τη δεύτερη. Το, το, άλλο, το κυπριακό ζευγάρι, το γράφει κάποιο άλλο. Ε, όταν. Πρώτα απ' όλα δεν ξέραμε θα Ελλάδα, αν θα παίζαμε Ελλάδα ή Κύπρο. Αυτό όμω που το ήταν για μένα κάτι πάρα πολύ όμορφο. Ήταν ότι έπρεπε να βρεθώ Ελλάδα, να πάω στα στούτιο, εκεί που γυρίζαν τη μουρμούρα, να δω πώς τα γυρίζουν. Ε, υπήρχε κάποιο σαν καθοδήγηση για το πώς να γράψω τα κυπριακά κείμενα. Ε, τη δομή, αρχίζει έτσι, τελειώνει έτσι, τόσες, γραμμέ γράμμες πρέπει να είναι. Ε, Τόσε λέξει πρέπει να είναι. Ο Ο υπήρχε μία δομή. Το Παρά το ότι δεν ήσουν πρωτάρα, γράψει, γράψει, ήδη, είχε πάρα πολλέ ιδέε. δεν είχα ποτέ περιορισμό. Ναι, ήταν νομίζω πρώτη ναι. φορά που προδιαγραφέ. Ναι, ναι, αλλά προδιαγραφέ είναι ότι έτσι πρέπει να είναι η δομή γιατί θα ναι. παντρευτεί με του άλλου. Ε, έγραψα τα πρώτα 5-6, τα είδαν, μου έκαναν κάποιε παρατηρήσει, τα ξανά στείλα πίσω διορθωμένα. Ε, αλλά μετά πάρθηκε μια απόφαση ότι φοβήθηκαν να παίξουν ε, κυπριακό ζευγάρι και νομίζω κάτι με τα δικαιώματα ήταν ότι τα δικαιώματα που είχαν ήταν μόνο για Ελλάδα, κάτι με δικαιώματα ποτέ δεν είχα καταλάβει το γιατί. Αλλά αυτό που με έδωσε εμένα το ελεύθερο να αλωνίσω. Δηλαδή, αν μου έλεγαν ότι 1800 πρέπει να είναι οι λέξει όλων των σκηνών, μπορεί να το ξεπέρνα και 2000 mm. γιατί ήταν ένα θέμα που ήθελα να το αναπτύξω. Δεν είχα κάποιον τόσο αυστηρό περιορισμό. Μπορούσα να παρεκκλίνω λίγο. Ε, δεν ήταν θέμα εναρμόνηση. Σίγουρα, ξέρει ξέ, ξέ, που είχα απαγορευτικά να αγγίξω θέματα που ήδη είχαν κάνει οι άλλοι, τα άλλα ζευγάρια τη Μουρμούρα. Αυτό με περιόριζε λίγο και προσπαθούσα να γεννήσω θέματα που να είναι περαιπάνω κυπριακά, που σίγουρα δεν θα τα είχαν κάνει. Ε, που προκύπτουν από την κυπριακού μα κουλτούρα, που σίγουρα δεν τα είχαν κάνει. Ναι. Δεν βρίσκω yeah, ότι δι, δεν δι, αναρμονιστήκαμε. Δι, δι, ήταν για πέντε χρόνια ε, στον αέρα η Μουρμούρα, τα storylines ε, θα είχαν κάνει πάρα πολλά. Ναι, ναι. Και, ήταν, και την παρακολουθούσε ο κόσμο έντονα τη σειρά. Δεν μπορούσα καν να κλέψω μια ιστορία από, το, από τον πρώτο κύκλο. Γιατί θα το θυμόταν ο κόσμο. Mm. Αλλά γιατί νιώθει εσύ ότι δεν προσαρμοστήκαμε, και ότι σου εκλοτσούσε, δηλαδή. Ε, ε, ένιωθα ότι ήταν παράτερο, ότι ανήκε σε κάποια άλλη σειρά. Δεν το ένιωθα ποτέ ότι και ω τηλεθεατή και ω δημοσιογράφο, ότι έβλεπα ότι δεν, δεν κολούσε. Εγώ νομίζω, ξέρεις τι ήταν το μόνο που δεν μου κολούσε. Εγώ και ο Μιχάλης νιώθω ότι ακολούσαμε με τα υπόλοιπα ζευγάρια σαν διαφορετικό. Οι, όταν γίνεται όμως μια αλλαγή εικόνας και βλέπεις τα σκηνικά των ελληνικών ζευγαριών και μετά έπεφτες στα σκηνικά τα δικά μας ε, φαινόμαστε ένα φτωχός συγγενής. Αυτό. Ο κακοφωτισμένος ναι. συγγενής ο φτωχός συγγενής ο μονότονος, ο μουντό και ο άχρωμος. <laughs> Συγγνώμη που το λέω, επέρασα χρόνια, αλλά είχαμε κάνει απίστευτε συζητήσει, σάστε στο σκηνικό, βάλτε μας παραπάνω φωτά. Αφού έπαιζε ο Βλαδίμηρος με τη Δάφνη, αμέσως μετά ήταν το κυπριακό ζευγάρι, ήταν λέει, τσέ, παθαίνεις αχρωματοψία. <laughs> ναι, ήταν, ήταν σαν... έντονα φωτεινά χρώματα... Πάμε σε κάτι παστέλ. Σαν να γινόταν παρεμβολή. Δηλαδή, ναι, μπορεί αυτό να σου με δημιουργεί. την υπόλοιπη σειρά, ας πούμε. ενώ μπορεί, να δηλαδή, μια κυπριακή σειρά μόνη τη αυτόνομη, να μην υπήρχε αυτή η αίσθηση. Εν, ναι. είστε σε κάτι και οι δύο και εσύ και ο Μιχάλης, ήταν πάρα πολύ καλοί. Ε, το άλλο το ζευγάρι δεν μπορώ να πω το ίδιο. Αν και του ε, αρέσουν και οι ίδιοι σαν θεοποίητε, και ο Αλέξανδρο και η Μαριά. Πάρα πολύ. Ναι. Εκεί δεν έδαιναν, δεν είχαν ούτε χημία ούτε τίποτα. Ούτε το κείμενο. Και το κείμενο ήταν λίγο ήταν πιο αδύναμο. Αλλά το, εσύ με το Σοφοκλέο είχατε χημία, και ήταν το, το θέμα. Γιατί εντάξει, είχατε συνεργαστεί και στο φακάτι του, αλλά. Ναι. Μια πρώτη θα... φορά μαζί τόσο, τόσο κοντά. πολύ, ναι. ναι. Και εκεί ε... αγαπηθήκαμε και πολύ περισσότερο με τον Μιχάλη. Δηλαδή εκεί. Αγαπη... Και πριν αγαπιόμασταν στο Φακάτε, mm. αλλά αγαπιόμασταν μέσα στο σύνολο. Και αγαπηθήκαμε με τον Μιχάλη. Ε, που λες, εγώ αυτή την αίσθηση έχω. Σίγουρα δεν ήταν όλα τα κείμενα μου άριστα, δηλαδή κάποια θα ήταν πιο μέτρα, κάποια θα ήταν καλά. Κακά πιστεύω ότι δεν είχα διότι πήγαιναν και ερχόντουσαν και Ελλάδα. Είχα πολύ ναγό. Mm. Δεν μου ακυρώσαν ποτέ κείμενο. Απλά κάποια μικρά σημεία μπορεί να μου είπαν κοίταξε αυτή τη λέξη, ε, ή κοίταξε αυτό. Ε, αλλά νιώθω ότι η, η, εικόνα που μπορεί να σου δημιουργούσαν την αίσθηση είναι ότι τώρα και mm. τον διαβέγε, δεν προσαρμοστήκα να πει ο νομικό. <laughs> Εντάξει, τώρα απλώ η αίσθηση. <laughs> ναι, 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 ναι. Και μετά αυτή ήταν και η τελευταία σου πλέον. είδες με εδώ τι πρώτε, έχουμε και τι τελευταίε. Ενασχόλησή σου με την ε, τηλεοπτική τουλάχιστον κομμωδία, γιατί ξαφνικά μετά το, τη μορμούρα αλλαγή πλεύση. Με μια κίνηση η οποία μπορώ να πω ότι μα εξέπληξε όλου ευχάριστα. Ήταν ξαφνικά. Ξέχασε να πει πάλι τη λέξη πρώτη. Ναι, και γιατί. Πρώτη... <laughs> και την τελευταία σημαίνει ότι ξεκινάει κάτι πρώτη. Δηλαδή, πρώτη σου λοιπόν ενασχόληση με το δράμα. Και η πρώτη. Ε, και όχι απλώ δράμα. Σκυπριακή σειρά που να ασχολείται με εγκλήματα. Η πρώτη true crime Κυπριακή σειρά. Ναι. Στα πρότυπα των ελληνικών, των αντίστοιχων, του Πάνου Κοκκινόπουλου οι περισσότερε, μα είχε συνηθίσει από την ανατομία ενό εγκλήματο ναι. και το, την και δέκατη εντολή και τον κόκκινο κύκλο και τον τρίτο νόμο. Ναι. Εγώ φαν, όλα τα, τα έβλεπα. Είναι η αλήθεια. Ε, δραματική σειρά και μάλιστα στα βαθιά νερά του δράματο, βούτυξε, προτάρα, μια που έγραφε ατάκι, α πούμε, που γελούσε, που έγραφε φάνταστους γραφικούς έτσι, colorful χαρακτήρες, πήγε ξαφνικά στα αποβράσματα της κοινωνίας. Πήγε σε μαστροπούς, σε δολοφόνους, σε γυναποκτονίες, πήγε στη σκοτεινή πλευρά της κυπριακής κοινωνίας. Ναι. Welcome to the dark side, ας πούμε, Χριστιανά. Πώς προέκυψε αυτό. Έλαντε. <laughs> <laughs> Δεν είναι κάτι το οποίο πεις, α, να κάνω και αυτό. Είναι κάτι που σου περνάει έτσι εύκολα από το μυαλό. Να σου πω. Εκτό αν υπήρχε πάντα η προδιάθεση και δεν την βλέπαμε. Και έχει πάντα αυτή τη σκοτεινή πλευρά. Δεν είναι σκοτεινή, μα δεν είναι σκοτεινή πλευρά δική μου. Mm. Δεν είναι δική μου. Όχι. Δεν είναι πράγματα που έχω Ναι. Και την Για μένα και δεν και είναι. Πιστά. Ναι, δεν το αντιμετωπίζω όμω σαν δραματική σειρά. Για μένα δεν είναι δράμα. Κοινωνικό. Αν δει ότι κανένα μα κανένα από του διαλόγου δεν μιλά δραματικά. Κανένα από του τραχθέντε. Εν ω είδο. Ναι, 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 ναι. όχι ε, ότι είναι, είναι εδώ, ναι, ότι Είναι δράμα για να κλείσει να συγκινήσει. Δράμα είναι το. Είναι, υπάρχει κομμωδία και το δράμα. Αυτά τα δύο μόνο υπάρχουν. Δεν υπάρχει τίποτα κάτι ναι. άλλο. αυτή την άποψη ότι πήγε στο δράμα πλέον. Ναι. Τώρα γιατί έλαντε. Μεγαλώνουμε. Ε, βλέπουμε πράγματα επειδή μεγαλώνουμε που δεν μα αρέσουν. Άρχισαν να με ενοχλούν ίσω περισσότερο ε, το τι γίνεται. Welcome to the new Πώ είναι η εποχή στα αγγλικά, <laughs> New age. It's a new uh, era. 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 Ναι. era. Ε, Κάπω έτσι είναι. Ναι, era. <laughs> ναι, είναι μια. Ναι, ενοχλούσε πράγματα. Και νομίζω ότι με ενοχλούσε αυτό. Με, με ενοχλούσε. Επίση ήμουν και εγώ φαν όλων των ελληνικών σειρών που ήταν με εγκλήματα και έβλεπα. Ε, επειδή παρατηρώ, Πώς παρατηρώ εσένα, παρατηρώ εμένα, πα, παρατηρεί mm. γι' αυτόν μπορεί να αποτυπώνει. Ε, Έβλεπα τον εαυτό μου πόσο με γοήτευε να ξέρω την αληθινή ιστορία. Με μαγνήτιζε ότι ξέρω ότι ήταν αληθινή ιστορία. Δηλαδή, με, με άγγιζε παραπάνω εκείνο που έβλεπα γιατί έλεγα. Εγίνα, εγίναν. Τούν τα πράγματα τα έκανε κάποιο άνθρωπο. Δεν είναι προϊόν μυθοπλασία, φαντασία. Oh, μου έσχιζε ότι... την ψυχή μου. Εσύ, με άφηνε παραπάνω να συγκλονιστώ το γεγονό ότι ξέρω ότι ήταν αληθινή ιστορία. Ότι η πραγματικότητα πολλέ φορέ ξεπερνάει Τη φαντασία, τοπλασία, ναι. Ειδικά σε ζωφερότητα. Είναι άστο. Γι' αυτό νομίζω ότι είπα ότι θα ήθελα να κάνω αυτό με αληθινέ ιστορίε. Να καταγράψουμε τα αληθινά γεγονότα που έγιναν στην Κύπρο. Την Κύπρο την ωραία μα, την Κύπρο την αθώα μα, την Κύπρο που δέχεται όλου του ξένου γιατί είμαστε όλοι αγαπημένοι, mm. την Κύπρο που οτιδήποτε κακό συμβεί, <laughs> έφεραν το οι ξένοι, την Κύπρο που ποτέ δεν κάνει αυτό, ποτέ δεν κάνει το ένα και για όλα τα κακά είναι όλα ξενόφερστα γιατί αυτέ οι αντιλήψει υπήρχαν δυστυχώ υπάρχουν ακόμα. Δεν είναι έτσι. Έχουμε το ίδιο ποσοστό εγκληματικότητα με την Αμερική Έχουμε. Και, είμαστε... και στην προκατοχή, νομίζω είμαστε πολύ, πολύ ψηλά ναι, σχέση υπάρχει πολύ. με τον πληθυσμό. Υπάρχει πολύ εγκληματικότητα στην Κύπρο και υπάρχει και πολύ, συγγνώμη για την έκφραση, δεν συνηθίζω να μιλώ με τις λέξεις, αλλά υπάρχει πολύ σκατοψυχία στην Κύπρο. Mm -hmm. Καταλαβαίνετε δηλαδή η οποία δημιουργεί τοξικές καταστάσεις με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε αφρικαλαίες mm. πράξεις. Που μπορεί να βγει, μπορεί να. Αυτό. Είδα και δική σου παραγωγή. Ναι. Ε, η πρώτη. Θα μπορούσε να πω. Ακούω... Πρώτη, να πούμε ε, ξέρω το πρώτη. Ε, <laughs> <laughs> βλέπει, ότι όλα, όλα και οδηγούν. Ναι. Και η πρώτη σου παραγωγή πλέον. Ναι. Μαζί με την. Το ε, ε, κάναμε ε, στην παραγωγή με την Αστάζια. Ναστάζια ναι. η οποία είναι η σκηνοθέτη τη ε, σειρά και γίνεται κάτι μαγικό. Δηλαδή, βλέπουμε με μία σειρά ultra low budget. Φοβερά. Ξέρω ότι πολλέ και σκύμανε, κυρίω την πρώτη. χάρε, δηλαδή έψαχνε να βρει κάποιο να σου παραχωρήσει ένα σπίτι. Ηθοποιεί, ξέρω ότι παίζανε πολύ αφιλοκερδό. Όχι, αγριοκριτό δεν έπαιξε κανένα. Ε, ή τουλάχιστον θέλανε. Γιατί ξέρω ότι κάποιοι ήθελαν θελοντικά να παίξουν στη σε σειρά. Ναι, αλλά ποτέ δεν έφεραμε κάποιον που να μην είναι απλήρωτο. Το μόνο αν υπήρχε ένα flashback και ήταν μια μισή σελίδα πράγμα, παίρναμε ηθοποιό που ξέραμε ότι ήρθε κοντά μα, έπαιξε, είχε πληρωθεί και του λέμε υπάρχει αυτό. Τον μπάτζι δεν μικρόν 50 ευρώ, είναι 100 ευρώ γιατί είναι ένα πολύ μικρό flashback. Yeah. Και ο ίδιο μα έλεγε ναι, θέλω λεφτά. Yeah. Αυτό. Αλλά ποτέ δεν είπαμε σε κάποιον να παίξει χωρί να παίξει. Αλλά ultra low budget. Όχι, δεν είπα από αυτή την άποψη. Είπα ότι ήξερα κάποιε σειρέ που ήθελαν να Και, να και παίξουν. εκνευρίζομαι που το κάνουν κάποιε σειρέ. Ήξερα ηθοποιού που ήθελαν να παίξουν και ναι, χωρί και... λεφτά. Ναι, μα ναι, έστελα καρμα. μηνύματα. Κόρη και δωρεάν έρχονται. Ναι, ναι. 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 αυτό είναι, αλήθεια. Θα σα πω όμω που θα καταλήξω ότι παρόλα αυτά, σαν εικόνα, ω παραγωγή και ω αισθητική, έμοιαζε να έχει το δεκαπλάσιο μπάντζετ. Ναι, και τα δεκαπλάσια άτομα να δουλεύουν πίσω. Και αυτό ήταν το μαγικό, ότι ήρθε ένα πολύ καλό κείμενο, δυνατό κείμενο, από μία συναδιογράφο η οποία είχε ειδικευτεί όσο δεν πάει στην κομμωδία και ξαφνικά βλέπεις έναν κοκκινόπουλο μπροστά σου στην ουσία. Και μια η Ναστάζια, η οποία επίση συμμετείχε σε διάφορε παραγωγέ, κυρίω ω βοηθό ε, σκηνοθέτης. σκηνοθέτη. Είχε κάνει το φακάτε σαν μόνη τη δουλειά. Ναι, με μια μικρή εμπειρία σε, πάλι σε. Ναι. Όχι με καμία μυθοπλασία, τη... ήταν ναι. εκπομπές, εκπομπέ. και να επιδεικνύει ένα απίστευτο ταλέντο σε πολύ δύσκολε σκηνέ, όπω είναι σκηνέ φόνων. Ναι. Οι οποίε πρέπει να έχει και μια, πέδει, ξέρω, ένα όραμα, μια ικανότητα, μια γνώση, μια εμπειρία τέλο πάντων. Γιατί είναι δύσκολε σκηνέ. Γιατί ο φόνο, άμα δεν έχει την εμπειρία, μπορεί να προκαλέσει το ακριβώ αντίθετο αποτέλεσμα. Το γέλιο yeah, yeah, δηλαδή. Ναι, yeah, 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 yeah. ναι, γελία σκηνή. Όμω το κάρμα είδε από τα πρώτα επεισόδια και εξελίχθηκε στην, στην πορεία, σποκαλούσε ε, αυτό το, το, το δέο. Εκτό ότι για πολύ δυνατέ σκηνέ, και το ανθρώπινο δράμα, α πούμε, οι επιπτώσει των ε, κλιμάτων πάνω στον περίγυρο των ανθρώπων και όλα αυτά τα θύματα στου συγγενεί των θυμάτων. Ισομιλούσε και. Τέλο yeah. ένα επεισόδιο που σου μαύρησαν τη, τη νύχτα. Τι yeah. yeah. για ύπνο, α πούμε, με μαύρη την ψυχή. Ναι. Yeah. Yeah. Κυριακή βράδυ που παίζατε. Ήταν λέ, και λέει σήμερα και Δευτέρα, αλλά δηλαδή, πόσο πιο σκατά να γίνω. <laughs> <laughs> τι, 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 τι timing ήταν αυτό. Ωραία τα θέτη, <laughs> Μαρίνε, <και>, νομίζω. Ωραία. <laughs> <laughs> ε, αυτό λέω ότι όλοι αυτοί οι παράγοντε, αυτό πάλι, πάλι ευθυγραμμίστηκαν όλοι οι πλανήτε, αλλά αυτή τη φορά σε πιο μικρή κλίμακα. Γιατί η συνέχεια ήταν και ω παραγωγή ήταν τεράστια σε σχέση με το κάρμα. Ναι, θεωρώ ότι οι, οι, οι ενέργειε παίζουν μεγάλο ρόλο. Αυτό που λε. Αλλά δεν είναι μόνο μια ευθυγράμμιση των πλανητών. Γιατί αν ήταν έτσι, θέλω να μου δώσει το τηλεκοντρόλ να μα ευθυγραμμίζονται <laughs> σε κάθε δουλειά. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά από πίσω. Πάρα πολύ δουλειά. Ναι, αλλά δούλεψαν όλα αυτά. Κάνει δουλειά και σε άλλε δουλειέ. Δουλεύει ο κόσμο σε όλε τι δουλειέ. Αλλά δεν πετυχαίνουν όλα. Ναι, ναι ή ήταν, Κάτι μπορεί να δουλέψει και, και, και timing, να πάρει μαζί όλο το υπόλοιπο. Αλλά πάρα πολλή δουλειά. πολύ δουλειά. Πολύ δουλειά. Ναι, αυτό ήταν ειλικρινά αυτό το κόνσεπτ, το karma. Είχε όλα τα φόντα να αποτύχει. Είχε όλα Ου, τα φόντα. Παραγιά, ναι, γιατί... Να το πει ο κόσμο, μα τι εννοείται που μα δείχνουν, να αλλάζει ναι, κανάλι. Ναι. Η να μην βγει ποτέ αέρα. Γιατί ξέρω ότι δυσκολευτήκατε πάρα πολύ να πείσετε καναλάρχε να εντάξουν το κάρμα στο πρόγραμμά του. Αυτό το, το ξανάκουσα. Δεν υπήρχε δυσκολία. Υπήρχε φόβο. Ναι. Δηλαδή το ήθελαν και ο, Το είχαμε δείξει σε ποια κανάλια. Πήγαμε στο ΡΙΚ, όπου το είδαν. <coughs> Μα είπαν ότι ενδιαφέρονται, αλλά είχαν λίγε ανασφάλειε. Το αν θα ο κόσμος. Ε, και το δεύτερο κανάλι μου το δείξαμε ήταν ο Άλφα. Μα αρέσει η σειρά με. Φαντάζομαι στο ρίκ. Μα αρέσει πάρα πολύ μια σειρά με αληθινά αγκλήματα Αλλά γίνεται να μην τα κάνετε αληθινά και να μην είναι και εκεί. Ήρθατε <laughs> <laughs> κάτι μα και πρώτα. Δεν ήταν ότι δεν, το ήθελε κανένα κανάλι. Απλά όλοι, όλοι μα έλεγαν ότι πολύ καλή δουλειά. Αλλά πώ είναι μια περιοχή που σου λένε ότι μπορεί κάποτε να υπάρχει μία βόμβα σε όλο το χωράφι. Μπαίνει να μπω, αλλά Mm. Είναι ο φόβο του κινδύνου. Θα έπρεπε να αρκοπέδιο βασικά. Ναι, καλύτερο. ναι, ναι, ναι. Αυτό. Ναι, Ή, ήταν. ήταν. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε μια εταιρεία παραγωγή να το κάνει. Γι' αυτό να το προχωρήσαμε και το κάναμε μόνε μα. Δεν ήταν ότι είχαμε βίτσιο, τι να γίνουμε σήμερα. Α, παραγωγή. Όχι, oh, καμία mm. σχέση. Και εδώ έρχεται ο Α και ο Πέτρο Πέτρο προσωπικά, ναι. το οι οποίοι πήραν ένα ρίσκο με αυτή τη σειρά. Γιατί και εβδομαδία, που ξέρουμε στα κυπριακά κανάλια μισούν τα εβδομαδία, γιατί δεν ναι. μπορούν να τα εκμεταλλευτούν εμπορικά όσο θα ήθελαν. Γενικά δεν ενθαρρύνουν εβδομαδίε παραγωγέ όπως και ο Έμινε ο Κουλιάρας τέσσερα επεισόδια, πέντε δώστα και για χόρταση. Ναι, ναι, ναι. Και εβδομαδία σειρά. Και τροκράιμ σειρά. Και σε μια τόσο μικρή κλειστή κοινωνία όπω η Κύπρο, που ακόμα και ένα έγκλημα να θύμιζε κάτι θα μπορούσε να προκαλέσει αντιδράσει και προκάλεσε, δεν είναι. Ναι, είχαμε. Mm. Είχαμε. Είχατε πρόβλημα με κάποια έγκληματα τα οποία όσο και αν τα αλλάξατε. Είχαμε ένα αντιδράσει. Ε, ναι, ε... φαινόταν ποια ήταν. Ναι αλλά ε, τι θεωρώ και φυσιολογικέ εν μέρη mm. τι αντιδράσει. Εννοείται, δεν, ήταν, δεν είναι και δεν θα υπάρξει ποτέ πρόθεσή μα ότι κάνουμε κάποιο επεισόδιο για να χτυπήσουμε κάποιον ποτέ. Mm. Γι' αυτό και αλλάζονται αυτά που πρέπει να αλλάζονται για να καλύπτουμε πάντοτε την ταυτότητα. Αλλά ξέρω ότι βαδίζουμε στον δρόμο που, που μα επιτρέπεται. Δηλαδή, υπάρχει ένα νομικό σύμβουλο, τον οποίο όταν έχω λίγο δισταγμό για κάτι, πάντα το συμβουλεύομαι. Κινούμαστε ε, με αυτά που μα επιτρέπει ο νόμο. Δηλαδή ότι μια ιστορία πρέπει να έχει οδηγηθεί στο δικαστήριο. Πρέπει να έχει κλείσει και μετά να γίνει. Δεν μπορώ, α πούμε, ή πρέπει να την βρω καταγεγραμμένη. Δεν μπορεί εσύ να έρθει να μου πει τώρα μια ιστορία που έγινε του παππού σου. Και μου πει: Κορία, στέμα, κακά με τι. Να σου πω, το και το. Θα την ακούσω. Αν δεν την βρω σε εφημερίδα γραμμένη ναι. με την ανάλυση του τότε δημοσιογράφου ή έστω δύο κουβέντε, δεν θα την αγγίξω. Καταλά, πρέπει να είμαι και εγώ νομικά καλυμμένη. Έγινε κάποιο περιστατικό που σε έκανε να θορυβηθεί, να ανησυχήσει ή να φοβηθεί. Έγιναν. Τα συγγενών. είπαμε. Ναι, έγιναν. Τα είπαμε. Συγγενών, όχι τόσο. Έγιναν ενώ τα είπαμε. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα ξαναπούμε. Ενώ. Mm. Είχαμε και ενοχλήσει στο τηλέφωνο, ενοχλήσει στο σπίτι να χτυπούν το κουδούνι. Ε, είχαμε να μα σημαδεύουν με laser points στη βεράντα, θέλοντα yeah. να μα πούν, φανταζόμαι, ξέρω που μένει. Αυτό. Ε, είχαμε παρακολουθήσει αυτοκινήτων, είχαμε να γυρίζουμε, γυρίζαμε μια φορά, ε, ξέραμε ότι μας ενοχλεί ένα συγκεκριμένος, γυρίζαμε σε ένα σπίτι, ε, έρχεται μέσα η Αναστάσια μου λέει, υπάρχει ένα μαύρο αυτοκίνητο τον έξω, πήγαινε <είναι> το δίτσι εσύ, πάρα πολύ νοράντζα με, έξω το βλέπω, ναι, πάρα πολύ ωραία. Έβλεπα την ώρα. Κάθε μια ώρα πήγαινα. Ναι, και μέσα έχει ένα άνθρωπο όμω. Ο οποίο δεν έκαμε τίποτε. Ε, και ναι, Είχαμε να προ... είχαμε πολύ προ... πολύ προσεκτική στη συγγραφή του. ιστοριών, ώστε να μην. Γιατί ποτέ δεν ήταν πρόθεση ούτε να, ούτε καν να πάρουμε θέση. Mm. Δεν παίρνουμε θέση. Είναι κάποια γεγονότα. Ε, είχαμε κάτω από το σπίτι, έτσι έκανε ένα μήνα security. Mm. Ε, είχαμε στο θέατρο που παίζαμε, γιατί γίνεται κάτι έτσι λίγο πιο μεγάλο, security και στο θέατρο. Μην τυχόν μπουκάρει κάποιο και κινδυνεύσει έστω και έναν πλάσμα στο θέατρο. Ε, είχαμε να αντιδράσει. Τα ξέρει και εσύ εδώ στον mm. Αλφα Α που ήρθαν και μα έφεραν γλυκά και μα έψαχναν για να μα δώσουν γλυκά. <laughs> Όπου γλυκά. Ειλικά, σπα... αν, αν, μπορούσε να ήταν ένα κυπριακό λόγο, θα ήταν η πόμπα. Μπόμπα, μπράβο. Ναι, έχουμε μια... <laughs> Οι πόμπες δεν <laughs> τώρα, τώρα, σε, κακο... σε καλό να τώρα, τώρα μπορεί ναι, και γελάσει. Ξέρει όμω τι. Δεν μου, προκαλού, δεν μου προκαλούν φόβο. Αρχικά είχαμε το. Όταν άρχισαν από την πρώτη χρονιά, Είχαμε πολύ δισταγμό. Πάμε δεύτερη χρονιά, ή. γιατί είμαστε να μάθειτε. Mm. Πάμε και δεύτερη χρονιά. Το συζητούσαμε και με το κανάλι. Το κανάλι μα λέ, λέγεται ότι αν θέλετε να σταματήσετε, το καταλαβαίνω. Ούτω ή άλλω είναι και σειρά που βγάζουμε χρήματα. Είναι σειρά όμω που μα αρέσει να την έχουμε στο κανάλι. Γιατί κανένα δεν έρχεται να χορηγήσει μια σειρά που έχει να κάνει με εγκλήματα, με αίμα. Με... Μην ταυτιστεί το προϊόν με αυτό. Γι' αυτό είναι το πράγμα. Ε, πήραμε έτσι μια-δύο εβδομάδε να το σκεφτούμε και μετά λέω. Αστάσιας, για... Αν το σταματήσουμε, να αποδεχόμαστε το φόβο, να αποδεχόμαστε ότι κάναμε κάτι κακό, υποκύπτει. Σε ποιον. Δεν αντιδρά ο θήτη, συγγνώμη, δεν αντιδρά το θύμα, αντιδρά ο θήτη. Αντιδρά αυτό που τα έκαμε. Yeah. Αντιδρά αυτό που στέρισε ζωή, που έκαμε κάτι κακό. Αν αντιδρούσε το θύμα λόγω πόνου, εκεί πάρα πολλέ φορέ σταματήσαμε υποθέσει. Μπορεί να παίρνει, α μια μάνα τηλέφωνο και να μου έλεγε. Είμαι η μάνα αυτή τη ιστορία, δεν την έχετε κάνει, και παίρνω τηλέφωνο για να ρωτήσω, σκοπεύετε να την κάνετε. Τι να πω, δεν ήξερα. Ε, εκεί έκανε πίσω, ε, το μπορούσε να κάνει πίσω. Σε παρακαλώ, μην την κάνε. Δεν mm. είμαι έτοιμη ακόμα να δω. Mm. Έκλεισε το θέμα. Mm. Δεν κίζει ψυχέ. Αλλά ο θήτη να έρθει να θέλει να σε τρομάξει, τύπου. Αυτό νομίζω ότι Συνεχίζαμε, φράσος, και, συνεχίζαμε yeah. και τον δεύτερο κύκλο. Συνεχίζαμε yeah. yeah. και τον τρίτο κύκλο. Ακόμα και με τι φυλακέ μα έστειλαν, mm. θυμάμαι, μήνυμα. Πήγαμε στι φυλακέ μια φορά να κάνουμε γυρίδια μα στα φυλακισμένα μνήματα. Το μεσημέρι ήμασταν καλεσμένοι Κατ... yeah. τη διευθύντρια. Καθίσαμε, φάγαμε. Οι κρατούμενοι είναι που μαγειρεύουν, οι κρατούμενοι είναι που σερβίρουν. Ε, και ενώ έτρωγα, ήρθε ένα κρατούμενο, στο να μου βάλει το πιάτο και μου λέει Σου έχω μήνυμα από τον τάδε. Κοκάλωσα. Τα mm. καλά. Oh. Και τι θέλει να μα πει. Αυτό και αυτό και αυτό. Ωραία. Ήταν για επεισόδιο που είχατε ήδη κάνει. Ήταν για επεισόδιο yeah. που δεν ήθελε να κάνουμε. Ah. Κατάλαβε. Αλλά. Άρα, έκανε παραγγελίε, αλλά για... παραγγελίε του να μην κάνει επεισόδια. Όχι να κάνει. Ε, ναι, αλλά δεν ήξερα να τα. Δεν... Εγώ ακούω τα πάντα, αλλά δεν απαντώ yeah. γιατί δεν μπορώ να σου πω ότι ναι, θα κάνουμε το αυτή που την ιστορία. Δεν κατάδικο με το μήνυμα ε, έφαγα έφαγες. όσο εκεί. <laughs> Ωραία, φυσικά και έφαγα. Να μην πέφτει το μήνυμα. Όχι, όχι, ήταν. ήταν <laughs> <laughs> ένα χαβάρι. <laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Ναι, περάσαμε και για αυτά. Ε... Περάσαμε και αυτά. Αλλά ξέρει, ένιωθα πάντα ότι δεν έχω κάνει τίποτα παρανομό. Είναι τόσο όσο μπορώ με βάση ναι, τον νόμο. Ε, δεν έχουμε ενοχλήσει, δεν έχουμε πειράξει κανένα όσα, όσες αντιδράσεις είχαμε, είχαμε και άλλα τόσα καλά. Γιατί αυτά δεν βγήκαμε να τα πούμε ποτέ. Βοηθήσαμε κόσμο που ήταν εμπλεκόμενος με κάποιες ιστορίες. Βοηθήσαμε και οικονομικά κόσμο που εντοπίσαμε μέσα από επεισόδια που εμπλέκονταν. Υπήρξαν και κάποια πάρα πολλά καλά πότα όταν τα καλά Όλα αυτά φαίνονται ναι. το τίποτε. Πραγματικά φαίνονται το τίποτε. Αν σε παρηγορεί, δεν είσαι τη μόνη. Το true crime γνωρίζει μια τεράστια άνθηση, έκρηξη τα τελευταία χρόνια, κυρίω χάρη στο Netflix. Και είχαν και εκείνη τα προβλήματά του ναι. με την σειρά μυθοπλασία για τον Jeffrey Dahmer, από ναι. συγγενεί των θυμάτων του serial killer, του κανίβαλου του Milwaukee. Να πω από αυτή η ιστορία. Ναι, ναι. και όχι μόνο. Έβγαλε σειρά και μετά από δύο εβδομάδε έβγαλε και το ντοκιμαντέρ του The Jeffrey Dahmer. Εγώ ακόμα είμαι. είμαι στη σειρά, δεν το έχω ολοκληρώσει. Είμαι ναι, στο σειρά. επεισόδιο είναι, 3. Μιλάμε, θα πάρουμε το διδακτορικό μα αντίκτυπο πάνω στον oh, oh. Τζέφρι ναι. Ντάμερ. Και εκείνοι αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα. Γενικά το true crime είναι ένα πολύ ευαίσθητο είδο. Ναι, βέβαια, διότι καταγράφει αληθινή ιστορία ναι. γενικότερα. Αλλά... Και μια ιστορία που πόνεσε. Ναι, αλλά κοίταξε, ποιο είναι, είναι, ο στόχο να πει ότι να κάνω απλά μια σειρά. Ο στόχο μου είναι να ενοχλήσω. Όχι. Ο στόχο μου δεν είναι να προβάλλω τη βία. Γιατί καμιά φορά εμπίκα στη σκέψη, Μήπω προβάλλοντα το σύμβολο βία, προκαλούμε τη βία. Είναι. Νιώθω ότι οι ειδήσει έχουν περισσότερη βία από αυτέ τι ναι. σειρέ. Και, και γι' αυτό της έχουμε. Υπάρχει και βία η ψυχαγωγία, δηλαδή αυτό που, που κάνει. που δοξάζει τη βία, που την υμνεί, Ναι. Το ποτέ άξι, δεν παρουσιάζει. Ναι. Παρουσιάζει ταλαιπωρημένε, αρρωστημένε ψυχέ. Γι' αυτόν ένιωσα από το δεύτερο χρόνο ότι. Ε, πρέπει το φινάλε, στο φινάλε να γίνεται μια κάθαρση. Είδαμε το επεισόδιο, είδαμε το κακό, εφορτιστήκαμε, μα άγγιξε, γδάραμε λίγο την ψυχούλα μα. Άρα μετά έπρεπε να έρθει έναν άλλο κομμάτι που να κρατήσει 5-6-7 λεπτά, τόσο όσο χρειάζεται να ηρεμήσουμε, όπου να μιλούν κάποιοι ειδικοί που να λένε ότι αυτό που είδαμε είναι λάθο. Αυτό που είδαμε συμβαίνει. Πώ μπορούμε να τα αποτρέψουμε, Πού μπορούμε να αποταθούμε. Ναι, αυτό είναι μια αυτό, πολύ καλή. Το ένιωσα ότι ήταν αναγκαίο για, και ένα, για, για να το γενικοποιήσω ότι είναι έναν κακό που υπάρχει και δεν είναι μόνο σε αυτήν την οικογένεια. Και συμβουλή του. Τι μπορεί να κάνει για να yeah. μην βρεθεί σε αυτήν την κατάσταση, ε, Αυτό που κάνατε είναι γιατί εκτό ότι τη σειρά, δεν είναι μόνο η σειρά που κατέδειχνε το, αυτή τη σκοτεινή πλευρά τη κυπριακή κοινωνία. Είναι ότι μετά του ειδικού που εμφανίζονταν στο τέλο και ανήλυαν, όταν ε, το θέμα ήταν βιασμό, ήταν ε, γυναικοκτονία, ε, ξέρω εγώ, ναρκωτικά ή οτιδήποτε, ναι. και αν ένα θέμα και μιλούσαν οι αντίστοιχοι ειδικοί, ότι εδώ πρόσφερε κιόλα. Ήταν μια ε, προσφορά στην κοινωνία. Δηλαδή πήγαινε στα αίτια, πήγαινε σε βάθο τι ιστορίε και μετά μπορούσε να βοηθήσει και κόσμο ναι, που μπορεί να, να ζει παρόμοιε καταστάσει. Που πίστεψε με Μαρίνο, επικοινώνησαν αρκετέ περιπτώσει. Mm. Μπορώ να σκεφτώ έξι. Μετά από κάποια επεισόδια που είχαν ακούσει και με του ειδικού τι θα έπρεπε μέσα στο social media και μου έλεγαν ε, η ιστορία μου είναι αυτή. Με ποιον να επικοινωνήσω. Και της δηλαδή, έλεγα, εγώ δεν είμαι ειδικό, μπορώ να σου πω, αλλά μπορώ να σου δείξω πού να αποταθείς. Mm. Ε, μα έστω και μια ζωή να Βελτιώσει ή να προλάβει που το να πάθει κάτι κακό, επέτυχε. Ε, Τρει σεζόν υπάρχουν ήδη στο Κάρμα, έκανε και ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα, αλλά η τέταρτη. Θα υπάρξει τέταρτη. Θα υπάρξει θα τέταρτη. γυρίσματα τον Ιανουάριο. Ναι, ξεκινούμε γυρίσματα με το που μπει το 23, είτε Γενάρη είτε Φλεβάριο, ανάλογα και με τον καιρό. Δηλαδή να, να φύγουν έτσι, να μην είναι πολύ βροχερό. Να... Και προορίζεται για την επόμενη σεζόν, προ... φθινόπωρο του, του 23. 23. Από τον Οκτώβριο ε, και μετά. Έχει υποσχεθεί να, να παίξει ρόλο πτώματο. Δεν <laughs> ξεχνάω εγώ <από> αυτά. <laughs> Είναι δέσμευση. Μπράβο. <laughs> Αν ε. όλα όσα σου έχουν δεσμευτεί έχουν γίνει, θα γίνει και αυτό. Α, Δεσμεύω. μάλιστα, δέσμευση. Δεσμεύεσαι <laughs> <σε> κατάλαβα. <laughs> κατάλαβα. Θα πεθάνω στα αλήθεια δηλαδή μέχρι να συμβεί αυτό. Μπορεί να πτώμα μου Το χαρίσω και εγώ στην επιστήμη. θα ήθελα όμω πάρα πολύ να έρθει μια μέρα να δει γυρίσματα. <laughs> να δει πώ δουλεύουν οι ηθοποιοί. Σε κάποιε δύσκολε σκηνέ, πώ βοηθά το συνεργείο του ηθοποιού mm. να δουλέψουν ή πώ βοηθάει να στάζει στη σκηνοθεσία ε, και τα αριθμή. Θα ήθελα πάρα πολύ να έρθει να, να σε, σε μια γωνιά, το να δει πώ γίνεται, πώ είναι για έναν ηθοποιό. Θα περάσω να κάνω και ένα, ένα, ένα καμέο ένα εμφάνιση. Είναι Ναι, καμένη εμφάνιση. Δημιου... Ναι, καμένο, ναι, καμένο. Δεν θέλω να κάνω στον κόπο τώρα. <σπάει> να το διορθώσω. Ε, την κομμωδία όμω, επειδή την έχει στο αίμα σου και δεν μπορεί να την αφήσει, τουλάχιστον τώρα την. Ε, Πώ να το πω, την. Ε, Αξιοποιεί με το stand-up comedy τη νύχτα κομμωδία που είσαι όλο τον Οκτώβριο στο, <σπάει> στο, στο Red. Ναι, είμαστε. Βρήκες και εσύ το μήνα του χάλου να μου κάνει κομμωδία. Έλαντε. Έλαντε. <laughs> ε, ήταν κάτι που ξεκίνησα πέρσι. Πήγαινε τρει μήνε, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Κάναμε και νύχτε Eurovision και είδαμε ότι πόσο είναι ανάγκη είναι ο κόσμο το διασκεδάσει. Και εκείνη και εμεί όμω. Το συνεχίζουμε. Πάει πολύ καλά. Θα πάμε και τον Νιόβρη ε, Α, έχουν ε, αυξηθεί και οι ναι, ε, το, οι εντάξει, εδώ Το, το είδα, παιδιά. Ναι, κατουργέσα το γέλο, αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε κάθε Μπορεί, Σάββατο και, στη μουσική και σκηνή. Και μόνο για τη σκηνή που εμφανίζεται. Σπόλιαρ, σπόλιαρ, αλέρτα. Και μόνο για τη σκηνή που εμφανίζεται η yeah. Χριστιανά Πρινή, ο Στίνα Τέρνερ. Αξίζει, ε. Αξίζει, παιδιά. Yeah. παιδιά <laughs> αξίζει το εισιτήριο, αξίζει το ποτό, αξίζει όλα. Η έξοδό σα, όλα. Yeah. Και μόνο yeah. γι' αυτό. Για τη Τσίνα Τέρνερ. Ναι. Ε, να σε πάω πίσω στο κάρμα, να σου πω για τα καινούρια, ότι θα είναι ε, Φέτο, ίσω είναι και η τελευταία, ο τελευταίο κύκλο του κάρματο, δεν ξέρω. Θα αγγίξουμε ιστορίες που άλλε χρονιές δεν φοβηθήκαμε. Θα, ανοίξουμε, θα, ναι, θα, θα, παρουσιάσουμε ιστορίες που άλλε χρονιές είχαμε την ανασφάλεια αν είναι πολύ σκληρέ ή αν είναι πολύ λάθο. Ο λόγο που θα το κάνουμε με αυτό είναι γιατί του τελευταίου δέκα μήνε έχουμε ζήσει τα απίστευτα πράγματα. Ξεκινήσαμε σε παίρνω από τον Κιμούλη, όπου ο Κιμούλης τελικά ήταν ο πιο, ο πιο ελαφρύ. Ναι. Ε, Φιλιππίδη, αλλά μέσα σε δέκα μήνες όλα αυτά. Την ιστορία του Φιλιππίδη, του Γλυκά Νερά, του, του Λιγνάδη, ε, της Μπισμπυρίκου, του Στάθη. Του, τώρα με τη... Με τη ο, που εξέδιδεν τη 12 χρόνη. Έχουμε ζήσει τα απίστευτα πράγματα που νιώθω ότι Πρέπει να υποθούν αυτέ. Πρέπει ιστορίες. να υποθούν. Πρέπει να υποθούν και από την καλή και από την ανάποδη. Και μετά να υπάρχουν και αυτοί οι, οι ειδικοί που θα τα αναλύσουν. Το τι... Ο... Φταί. τι μπορούμε να κάνουμε για να τα εντοπίζουμε από την αρχή ή να τα αποτρέπουμε από το να συμβούν εμά ή σε αγαπημένα μα πρόσωπα. Αλλά πάλι θα έχει το τέλο του επεισόδου κάποιου Ναι, 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 θα έχουμε και αυτό που. Αλλά πιάσει πολύκρωτε βασικά οι ιστορίε. θα πιάσει πολύκρωτε από την ελληνική όχι, δεν θα έπρεπε να πολύ γενική ιστορία. Α, από την μπα, Κύπρο. Ναι, επειδή α, σου λέω ότι αυτά τα πράγματα τα ζούμε διότι τα βλέπουμε από την Ελλάδα. Θα πάρουμε δικέ μα ιστορίε που ήταν πανομοιότυπε ή παρόμοιε mm. που φοβήθηκα άλλε χρόνια να τι κάνω γιατί λέω μήπω είναι πολλά extreme. Μήπω πει κάποιο: Μα καλά, όταν τα πράγματα συμβαίνουν στην Κύπρο, που συμβαίνουν, είναι mm. καταγεγραμμένα. Mm. Αλλά θα, θα, α, και άλλε χρονιέ μπήκαν έτσι λίγο, ίσω πιο μετά. Εφέδο θα τι φέρουμε. Θα, θα κάνουμε πράγματα που. Δεν έκαναμε άλλε χρονιέ. Το καλύτερο και το τέλο, δηλαδή τα πιο δυνατά. Έτσι θα να να μα. τελείω μαύρη την. Δεν θα είναι όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα. Ναι, πόσο. Φρ... Πο... Ότι... αυτή η φρικαλαιότητα που ακούμε, αυτή την περίοδο που υπάρχει και στο εξωτερικό. Έγιναν. Έγιναν και εδώ. Ωραία. Αυτά. Ωραία. Σε αυτό το σημείο νομίζω ήδη έχουμε ξεπεράσει πολύ τον χρόνο, δεν πειράζει. Χριστιανά, αυτή είναι okay. αυτή. Έχουμε, είχαμε πολλά να, να πούμε. Ε, να σου ευχηθώ Καλή επιτυχία, τουλάχιστον και για την Τάρτη Σεζόν στο Κάρμα. Δεν κρύβω ότι ανυπομονώ να την δούμε. Πριν, θα δεσμευτεί και εσύ ότι θα, θα μα έρθει. Είτε για να παίξει κάτι, είτε για, για να μα δει. Εγώ είπα, θέλω ρόλο πτώματο. <laughs> <laughs> ναι. Δεν, δε δεν θέλω να μιλάω. <laughs> 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 νομίζω ότι εσύ το θέ, θα το θέλει αυτό. Εγώ ή πολλά, εντάξει. <laughs> Αν και τώρα τελευταία έγινε γλυκούλη, ενώ πριν ήσουν από του χαρακτήρε που δεν πολύ. Ε, επειδή πάντα μας γράφει στα περιοδικά δηλαδή και πριν 20 χρόνια ε, ήσουν πάντα πιο απρόσιτος, πιο Α, ναι 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 κρατούσες έτσι μια απόσταση δεν... Στον άτομο που δεν πλησιαζόσουν εύκολα, δεν, δεν είχαμε τον αέρα να σε αστίεψουμε, να σε γνωρίσουμε Νομίζω ότι δεν μιλά για μένα. λίγο. Δεν είναι ποτέ έτσι. Απλά δεν εμφανιζόμουν πολύ γιατί δεν ήταν στο χαρακτήρα μου. Μεγαλώνει ο γλυκανίσκη. Λίγο, λίγο. Θέλω να σε προσβάλλω ότι έγλυκαν πολλά. Βέβαια, σου πω πάρ το πίσω. Φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Χριστιανά <χωροί> Άρτεμιο να σου ευχηθώ καλή επιτυχία και είμαι σίγουρο ότι θα είναι με ό,τι καταπιάνεσαι και από εδώ και πέρα και με, την, σε, με το startup comedy που είσαι πάρα πολύ καλή. Γιατί εκεί σε κάτι πρώτη φορά, mm. στο ΡΕΤ παλιά. 20 χρόνια. Ε, και τώρα επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματο. <συνάρτες> <συνάρτες> ναι, ναι, Όλα συνδυάζονται. Και με το κάρμα λοιπόν και με το ρετ και κομμωδία και σκληρό δράμα. Ε, θα σου ευχηθώ λοιπόν καλή επιτυχία και... Εδώ είμαστε, την υγεία μας Εδώ να είμαστε, έχουμε. Εδώ είμαστε, να τα ξαναπούμε. Πριν κλείσουμε, ναι. ε, έχω κάνει μια φοβερή παράληψη. Ε, δεν αναφέρθηκα, γιατί πραγματικά το πιστεύω και δεν το λέω για να το πω, γιατί καμιά φορά λέμε ότι ευχαριστούμε και το κανάλι που μας στηρίζει κτλ. Αυτό που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμο είναι ότι ποτέ δεν είμαστε μόνοι μα σε, σε, όλες όλε αυτέ τι δυσκολίε που περιγράψαμε ότι αντιμετωπίσαμε με το κάρμα. Νιώθαμε και μια ανασφάλεια ότι είμαστε σε ένα κανάλι που ενδιαφέρεται και προσπαθεί να κάνει τα πάντα για να παρέχει την προστασία και την ασφάλεια σε εμά. Και του οφείλουμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Και γι' αυτό και είναι και ένα λόγο που νιώθω ότι το κάρμα δεν θα μετακινηθεί ποτέ από τον Α. Διότι εδώ νιώθουμε και ασφάλεια. Εδώ μα πιστεύουν, εδώ μα στηρίζουν και εδώ θέλουν αυτόν το το προϊόν, διότι έχουν το ίδιο όραμα με εμά. Πάμε να δείξουμε λίγο τι γίνεται στην Κύπρο. Πάμε να καταγράψουμε λίγο κυπριακέ ιστορίε. Πέραν από τα νούμερα, πέραν mm. από το αν είναι εμπορικό ή αν δεν είναι. Και γι' αυτό του εκτιμώ και του σέβομαι και του ευχαριστώ πολύ. Καροντίζω να ότι εξυπακούεται ότι υπήρχε στήριξη στο κανάλι. Γιατί είναι για τόσο δύσκολο προϊόν. Δεν θα πήγαινε 4 σεζόν αν δεν ναι. υπήρχε στήριξη στο κανάλι. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ το να... Καλή συνέχεια και με τα podcast. Δηλαδή, αυτό που κάνει το podcast είναι. είσαι podcaster. είσαι caster, πώς την κρέμα. Πώ την κρέμα. Έγινε και αυτό. Έγινε και αυτό στα γεράματα. Podcaster. Ό,τι θέλει.